Τώρα, την Βαρβάκιο Αγορά επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της καμπάνιας του κόμματος κατά της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας λοιπόν από τη Βαρβάκιο. Τον κύριο Ανδρουλάκη υποδέχτηκε εδώ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μαζί με τον κύριο Δούκα, ο κύριος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από υποψήφιους ευρωβουλευτές και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με τους καταστηματάρχες, με τους καταναλωτές, στο επίκεντρο το πρόβλημα της ακρίβειας, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτόξευσε πυρά κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας μάλιστα και τον πίνακα με τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τον οποίο ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στα τρόφιμα στην χώρα μας είναι υπερτετραπλάσιος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι στην προτελευταία θέση. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές για να υπάρχει ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση υπέρ των πολιτών. Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Το μήνα Μάρτιο, όπως θα δείτε, ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα ήταν υπερτετραπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια, το κόστος στέγασης, η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπονομεύει την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, δεν κρίνεται η πολιτική σταθερότητα. Κρίνεται η κυβερνητική αλαζονία που περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Γι' αυτό ζητώ να μας στηρίξουν, να μας δείξουν την εμπιστοσύνη τους για να έχουν την επόμενη μέρα ισχυρή, αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει τροπάριο και να κοιτάξει τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.